και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο του Ιμητού για να παρακολουθήσουμε την τελευταία προπόνηση της Ολυμπιάδας Ιμητού πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Α' Εθνικής Γυναικών. Η Ολυμπιάδα Ιμητού στην πρεμιέρα αντιμετωπίζει τις Άβαντες Χαλκίδας εκτός έδρας. Μαζί μας έχουμε τώρα την ποδοσφαιρίστρια της Ολυμπιάδας, την Έφη Τσιμπουκάκη. Έφη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον Έφη, μετά από 4 μήνες έτσι αποχής, ξεκίνησαν οι προπονήσεις, είχαμε μια πρώτη απόφαση να αρχίσουν, μετά να σταματήσουν, μετά ξαναρχίσουν. Όλα καλά, ξεκινάει το πρωτάθλημα επιτέλους έτσι... Μάλλον, θα δούμε, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή μας έχουν συνηθίσει σε αλλαγές. Ελπίζω να ξεκινήσουμε. Δεν είναι μόνο 4 μήνες αποχή, είναι από αγώνες που έχουμε ένα χρόνο σχεδόν. Οπότε θα είναι λίγο μεταβατικό στάδιο, θα δούμε πώς θα βγει το παιχνίδι, κυρίως χωρίς τραυματισμούς, να έχουμε όρεξη, να έχουμε διάθεση, να παίξουμε καλά και σιγά σιγά θα δούμε πώς θα πάει. Πώς ήταν, Έφη, πριν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορούσες να κάνεις την προπόνηση, σου είχε λείψει το ποδόσφαιρο? Και σε ποιον δεν είχε λείψει? Πάρα πολύ είχε λείψει, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε τη στοιχειώδη προπόνηση, ήταν οτιδήποτε σε ατομικό επίπεδο, οπότε δεν είναι το ίδιο. Και νομίζω η αποχή αυτή έχει στοιχήσει σε πολλές παίχτρες. Το χρονικό διάστημα ήταν επαρκές ώστε η ομάδα να προετοιμαστεί? Θα είναι έτοιμη η Ολυμπιάδα Ιμητού για την πρεμιέρα? Έτοιμη. Ψυχολογικά σίγουρα καμία ομάδα δεν θα είναι έτοιμη, γιατί έχει γίνει... Αυτές οι αλλαγές που έκανε η ΕΠΟ ήταν αρκετά απαξιωτικές για το άθλημα, το γυναικείο. Δεν υπήρχε σεβασμός στην προσπάθεια των γυναικών που έχει γίνει τόσα χρόνια. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, δεν ξέρω αν θα είμαστε έτοιμες. Ψυχολογικά πάντως είμαστε λίγο μπερδεμένες, αλλά το θέλουμε πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είχαμε και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Τον κύριο Γεώργου Λόπουλο διαδέχθηκε ο Νίκος Γκαλίτσιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργλόπουλο για ό,τι έκανε και που μας στάθηκε όλο αυτό το διάστημα. Καινούριος προπονητής, καινούργια πράγματα. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για μας την Κυριακή να προσαρμοστούμε σε ένα καινούριο στυλ παιχνιδιού. Δεν ξέρω πώς θα πάει ακόμα, είναι όλα ρευστά. Δύσκολη πρεμιέρα. Η Άβαντες Χαλκίδας είναι μια ομάδα που έχει ενισχυθεί στις μεταγραφές. Θεωρείται το φαβορί στο Νότιο Όμιλο σίγουρα. Εσύ, Έφη, έχεις, σε ποιες άλλες ομάδες έχεις αγωνιστεί? Στον Ατρόμητο Αθηνών αγωνιζόμουν. Ποια ήταν έτσι η καλύτερη σου σεζόν, ποια θα ξεχώριζες έτσι ως... Σίγουρα στην Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Δεν είμαι και πολλά χρόνια, είμαι 3 χρόνια, οπότε κάθε σεζόν είχε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ήταν... το ξεχωρίζεις? Δεν μπορώ να θυμηθώ, γιατί από την πολλή ένταση του παιχνιδιού μετά σβήνουν όλα. Αλλά το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Θα προέτρεπες κορίτσια να παίξουν ποδόσφαιρο? Σίγουρα, αρκεί να το θέλουν πολύ. Όποια το θέλει πρέπει να το ξεκινήσει. Δεν θα πρέπει να στέκονται απλά στο ότι το θέλω όπως κάναμε παλιά. Τώρα υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν υποδομές. Όλες οι γυναίκες μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε ηλικία και να κυνηγήσουν αυτό που θέλουν. Ωραία, θέλω και τη δική σου άποψη για το πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα πω απλά ότι είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο στήριξης από τους εξωτερικούς παράγοντες. Δεν μας εκτιμάνε με τον ίδιο τρόπο. Σαφέστατα τα χρήματα είναι πολύ λιγότερα, όλες οι ομάδες ζορίζονται. Όπως είδατε, δεν μας μετράνε... Δεν μας θεωρούν εισάξιες, γι' αυτό άλλωστε δεν ξεκινήσαμε κι εμείς. Δεν είμαστε καν αλφα-εθνικοί, είμαστε αλφα-κατηγορία γυναικών. Παρόλο που βγαίνουμε στην Ευρώπη, δεν έχουμε στήριξη από την ΕΠΟ σίγουρα. Είναι ένα μεγάλο παράπονο και πρέπει αυτό οπωσδήποτε να αλλάξει. Το παγκόσμιο γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε σε ρυθμούς χελώνας και είναι εξοργιστικό αυτό. Πιστεύεις ότι μετά την Α' Εθνική Γυναικών πρέπει να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και στη Β' και στη Γ' Εθνική Γυναικών? Σίγουρα. Πρέπει να ξεκινήσουν και οι υπόλοιπες κοπέλες από τη στιγμή που μπορούν να κρατήσουν κάποια πρωτόκολλα. Εννοείται ότι μπορούν να ξεκινήσουν. Ωραία. Έφη, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου τα χρόνια που είσαι εδώ στην Ολυμπιάδα Ιμητού? Τη διοίκησή μου, τον πρόεδρό μου, σίγουρα τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, όπως είναι ο κ. Σαμούργης, η κυρία Μαρκέλα που είναι δίπλα μας, μας έχουν ό,τι χρειαζόμαστε.
και φυσικά τις συμπαίκτριές μου που θεωρώ ότι έχουμε τα καλύτερα κλίματα, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ωραία. Έφη, τι να περιμένουμε από την Ολυμπιάδα Ημιτού με την, στο νέο πρωτάθλημα. Θα δώσουμε την ψυχή μας, θα έχουμε πάθος. Ελπίζω να μας βγουν κάποια πράγματα που τώρα ξεκινήσαμε να κάνουμε. Και ελπίζω να το χαρούμε, δηλαδή θέλω να πάμε με αυτή τη διάθεση, να το ευχαριστούμε μετά από τόσο καιρό και φυσικά και αντίπαλη ομάδα και να έχουμε ένα καλό παιχνίδι, ένα fair play. Και από την Έφη Τσιμπουκάκη τι να περιμένουμε? Να δώσω 100%, τι άλλο. Ωραία, κλείνοντας θα ήθελα και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της ποδοσφαιρίστριας της Ολυμπιάδας Ημιτού Έφης Τσιμπουκάκη σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες εσύ, Έφη, να τους πεις? Θα ήθελα να έχουν αγνές προθέσεις, καθαρές προθέσεις, να θέλουν να βοηθήσουν ουσιαστικά το άθλημα και να σέβονται την προσπάθεια των γυναικών που είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή, γιατί εμείς το κάνουμε καθαρά και μόνο από χόμπι, επειδή το θέλουμε πάρα πολύ και δεν έχουμε κανένα άλλο κινήτρο από πίσω, οπότε αυτό πρέπει να το σεβαστούν όλοι. Ωραία. Ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ και σε σένα και στην Ολυμπιάδα Ημιτού. Ευχαριστώ.